όλους αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι για την παρουσία σας και για τον χρόνο σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και η χαρά να βρίσκεστε στο κρατήριο. Καταρχάς, θέλω να ζητήσω την ανοχή σας, γιατί ορισμένες διαφάνειες είναι αγγλόφωνες, επειδή τις χρησιμοποιώ στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Όμως υπάρχουν και αρκετές ελληνικές, υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα. Ζητώ την ανοχή σας για τις αγγλόφωνες. Το θέμα μας σήμερα και αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να αναλύσω στα επόμενα λεπτά είναι οι βασικές αρχές της ανάληψης μετά από μια χειρουργική επέμβαση, τις πιο συχνές επιπλοκές που αντιμετωπίζουμε, καθώς και πώς μπορούμε να τις προλάβουμε. Γενικά, να αναλύσουμε τις διάφορες φάσεις της περιεγχειρητικής πρωτοίδος και αν μπορούμε να συζητήσουμε λίγο για ασφάλεια και ποιότητα στην καθημέρα χειρουργική μας πράξη. Αν συμβεί ένας θάνατος σε μια παθολογική κλινική, αυτό που ο κόσμος, ο πολλής, αναρωτιέται και ρωτάει, είναι τι είχε ο άρρωστος και πέθανε. Εάν όμως ένας θάνατος συμβεί σε χειρουργικό τμήμα, η ερώτηση αλλάζει. Είναι ποιος τον χειρούργησε και τι εγχείρηση έκανε. Και φαίνεται ότι αυτή η λαϊκή αντίληψη άρχισε να προβληματίζει σοβαρά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80, αρχές 90, τουλάχιστον δύο μελέτες δημοσιεύθηκαν, η μία από το Harvard και η άλλη από το Πανεπιστήμιο, μια συνεργασία του Πανεπιστημίου του Κολοράδο με το Πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου είδαν ότι 3% από το συνολικό ποσό, από το συνολικό αριθμό θανάτων σε ανάλυση ετήσιας φάσης, 3%, περίπου η μισή θάνατη ήταν θάνατη χειρουργικών ασθενών. Και ότι από αυτούς τους θανάτους το 50% ήταν εν δυνάμει προβλέψιμη και προλήψιμη. Επομένως, έχουμε μπροστά μας μια σοβαρή δουλειά, έχουμε να προλάβουμε εν δυνάμει την κακή εξέλιξη σημαντικού αριθμού ασθενών που χειρουργείται, με κύρια προβλήματα, όχι μόνο αυτά, που εντοπίζονται στην τεχνική, στις λοιμώξεις και με μετεχειρητική αιμορραγία. Και βέβαια, αυτές οι δημοσιεύσεις έφεραν το ιατρικό σφάλμα σαν την 8η αιτία θανάτου, στο δυτικό κόσμο, ήδη στα μέσα της δεκαετίας του 90. Σε σημείο που τότε ο πρόεδρος Κλίντον ενοχλήθηκε και ανέθεσε σε ορισμένα Ινστιτούτα, σε ορισμένα πρακτορία, agencies όπως λέγονται, να μελετήσουν το θέμα και να προδιαγράψουν προϋποθέσεις ασφαλούς διαχείρισης του περιεγχειρητικού αρρώστου. Εάν η επιπλοκή θεωρείται ιατρικό σφάλμα σε κάποιο βαθμό και εάν το 50% από τις επιπλοκές είναι προβλέψιμες και προλήψιμες, γιατί να μην δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους ασθενείς. Και ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 90, το Ινστιτούτο Ιατρικής, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, θα το λέγαμε, της Αμερικής, είπε την αξιωματική φράση ότι ναι, μεν τον ασφάλει κανείς είναι ανθρώπινο, αλλά όμως αυτό δημιουργεί και μία υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές σύστημα υγείας. Και αν υπήρχε ήδη τα χρόνια τότε εκείνα μία ασφάλεια για εργάτες που εργαζόντουσαν στην ανέγερση ουρανοξυστών και όχι μόνο αίσθημα και μια κουλτούρα ασφάλειας, αλλά είχαν και μια ποιότητα στην ασφάλειά τους, γιατί αυτό να μην το μεταφέρουμε και στην καθημέρα πράξη. Και βέβαια ο ρόλος μας ως κλινικών ιατρών στην μετεχειρητική περίοδο είναι ρόλος ενός παρακλίνιου μόνιτορ. Εκείνο το οποίο κάνουμε επισκεπτόμενοι τον ασθενή είναι αν μπορούμε έγκαιρα να προβλέψουμε ή να αντιληφθούμε μια επιπλοκή, να την αντιμετωπίσουμε κατάλληλα, διότι και μία ακόμα επιπλοκή μπορεί να δημιουργήσει μία αλυσίδα δυσμενών συνεπειών, που εδώ έρχομαστε στη θεωρία του ντόμινο, και μπορεί μία απλή επιπλοκή να δημιουργήσει ολόκληρο, να φέρει την καταστροφή. Είναι η θεωρία του ντόμινο, όπου
και μόνο αν μπορούμε να απομακρύνουμε το αίτιο, τότε μπορούμε να διαφυλάξουμε τον άρρωστο. Έτσι λοιπόν, οι πιο συχνές, θα μπορούσαμε να απαριθμίσουμε τις πιο συχνές επιπλοκές που συμβαίνουν στη μεταχειρητική περίοδο, και είναι επιπλοκές που έχουν σχέση με το τραύμα, έχουν σχέση με την αιμορραγία, με το μεταχειρητικό πυρετό, με αναπνευστική δυσχέρεια, με οξία νευρική ανεπάρκεια, ηλαιό, υπόταση, όπου υπάρχει το αστεράκι, είναι τα πιο συχνά μεταχειρητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Με τα προβλήματα του τραύματος να φέρεται να είναι, με συγχωρείτε, να είναι τα συχνότερα, και εξ αυτών η λίμωξη του εχειρητικού πεδίου, η διάσπαση ή η μεταχειρητική κύλη, μια όψιμη επιπλοκή. Και βέβαια τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως θα θέλαμε, δηλαδή ποτέ δεν είναι πάντοτε η επούλωση ένα καλό τραύμα είναι ο στόχος, δεν είναι πάντοτε όμως, δεν μπορούμε να τον επιτύχουμε πάντοτε, και πολλές φορές έχουμε τραύματα όπως αυτό στην εικόνα, ή ακόμα χειρότερα τραύματα όπως στη διαφάνεια αυτή, όπου βλέπουμε μια διαβάθμιση της λίμωξης των μαλακών μορίων από τα πιο επιφανειακά επίπεδα, από τον υποδόριο ιστό μέχρι κάτω από την περιτονία ή μέχρι και μέσα στην κοιλιά, εκεί δηλαδή που κάνουμε τους χειρισμούς μας. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα φαινόμενα από το τραύμα, από το χειρουργικό πεδίο, έχουν την ονομασία των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου, λοιμώξεις μαλακών μορίων του χειρουργικού πεδίου, οι οποίες εν μέρει είναι προβλέψιμες και προλήψιμες, δεδομένου ότι βέβαια ένα ποσοστό εξ αυτών μπορεί να εξελιχθεί, και αυτό είναι το απότερο αποτέλεσμα. Μια λίμωξη χειρουργικού πεδίου, είτε αυτή είναι επιφανειακή, είτε είναι ενδοβάθη, είτε ακόμα ένα ενδοκυλιακό απόστημα, μπορεί να οδηγήσει όψιμα στην εμφάνιση μιας μεταχειρητικής κοιλιοκύλης, επίσης μιας επιπλοκής, η οποία είναι ιατρογενής και η οποία απαιτεί ξανά χειρουργείο, ξανά νοσηλεία, ξανά κινδύνους επιπλοκών και ούτω καθεξής. Το τραύμα, επομένως, μία εστία που συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό μεταχειρητικών προβλημάτων, και βέβαια ο μεταχειρητικός πυρετός, που απλώς για να διευκολύνω τη συζήτηση δεν θα εστιαστώ σε αυτό, να θυμόμαστε τα 4 W που έχουν σχέση με την χρονική εμφάνιση του πυρετού σε σχέση με την επέμβαση, το wind, το walk, το wound και το και το walking, ώστε λοιπόν το wind έχει σχέση με τον αέρα. Στην πρώτη, δεύτερη μέρα η αιτία του πυρετού είναι συνήθως από το αναπνευστικό. Τέταρτη, πέμπτη μέρα είναι συνήθως από το ουροποιητικό, λοιμώξη ουροποιητικού. Περί την έβδομη μέρα έχουμε λοιμώξεις από το τρομοβλεβίτιδες, το walk και το wound που έρχεται, λοιμώξεις του τραύματος δηλαδή ή του εχειρητικού πεδίου μετά την 8η ή 10η μεταχειρητική ημέρα. Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν είναι υποχρεωτικό να έχει πάντα μια υποκείμενη εστία που να δικαιολογεί το πυρετό στις περιπτώσεις ενός μεταχειρητικού πυρετού, αλλά υπάρχει και η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, μια απόλυτα φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, η κινητοποίηση δηλαδή του αμυντικού μηχανισμού, που εμείς τον εισπράττουμε ως μια ταχυκαρδία, ενδεχομένως μια πτώση του διοξιδίου του άνθρακος, μια ταχύπνια και μια αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Όμως στην πραγματικότητα είναι η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στο ερέθισμα, στο τραυματικό ερέθισμα, που αυτό έχει θεωρείται ως η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, το SERS, που μπορεί να αναλυθεί με αυτή την καμπύλη. Συνήθως το SERS, η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, μετά από μία περίοδο 2-3 ημερών επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα και ο ασθενής ανανύπτει ομαλά. Μερικές φορές όμως αυτή η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση είναι τόσο ισχυρή που ρίχνει τον άρρωστο σε μία άλλη κατάσταση, κάτω από το φυσιολογικό, τον κάνει υπερμεταβολικό, του δίνει μια σεπτική εικόνα, και αν σε αυτή τη φάση συμβεί κάποια λίμωξη, ένα δεύτερο χτύπημα, τότε πραγματικά αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο μιας γενίκευσης του σεπτικού προβλήματος και μιας πολυοργανικής ανεπάρκειας.
Αυτή είναι η χρονική διαδοχή. Συνήθως όλα σταματάνε εδώ. Αυτή είναι η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία πολλές φορές είναι τόσο ισχυρή και απρόβλεπτη, που ρίχνει τον άρρωστο σε μια ακόμη πιο παλιά κατάσταση. Και για να σας δώσω, έτσι, θα σας πω ένα παράδειγμα που το έλεγε κάποιος συνάδελφος στην Αμερική. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, φανταστείτε ότι μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και έχουμε κλείσει τα μάτια μας με ένα πανί. Και δεν βλέπουμε, απλώς ξέρουμε που είναι ο διακόπτης. Μπαίνοντα λοιπόν στο δωμάτιο και πατώντας το διακόπτη, δεν ξέρουμε αν ανάψει ή σβήσει το φως. Επομένως, θέλοντας να πει ότι η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση είναι απρόβλεπτη, δεν ξέρουμε αν κάνοντας εμείς την επέμβαση, έχουμε κινητοποιήσει τόσο ισχυρά ή είναι τόσο ισχυρή η φλεγμονώδης αντίδραση, η φυσιολογικά αναμενόμενη, που ρίχνει τον άρρωστο σε μη επιθυμητά επίπεδα. Επανέρχομαι όμως για να έρθουμε λίγο πάλι στο θέμα, σε αυτές τις δύο δημοσιεύσεις, 54% των δυσμενών εξελίξεων, των θανάτων, των μετεχειρητικών θανάτων στη χειρουργική, είναι προβλέψιμη και προλήψιμη. Επομένως, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε μία πολιτική, θα πρέπει να ακολουθούμε μία πολιτική, προκειμένου να προλάβουμε αυτές τις επιπλοκές. Έτσι λοιπόν, εάν αναλύσουμε την περιχειρητική περίοδο, βλέπουμε ότι υπάρχουν 5 ουσιαστικά φάσεις χρονικές. Είναι η προεγχειρητική, η μακρά προεγχειρητική, είναι η περίοδος που βλέπουμε τον άρρωστο και τον προγραμματίζουμε για επέμβαση. Η αμέσως πριν από το χειρουργείο, η διεγχειρητική, η μετεχειρητική και μετά την έξοδο. Η μακρά προεγχειρητική, φανταστείτε ότι είναι αυτό που λένε οι πιλότοι και δεν είναι τυχαίος ο παραγωγισμός. Όταν ένας πιλότος προσεγγίζει το αεροδρόμιο για να προσγειωθεί και είναι σε αρκετή απόσταση, παρόλα αυτά ο διάδρομος είναι ορατός, λέμε ότι βρίσκεται σε μακρά τελική ευθεία. Επομένως και κάνει τις διαδικασίες της προσγείωσης. Όταν ο άρρωστος εισαχθεί, μία-δύο μέρες πριν από το χειρουργείο, ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στην βραχία τελική. Έχουμε μακρά και βραχία τελική για την προσέγγιση. Και μετά, βέβαια, η διεγχειρητική περίοδος. Μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτές τις δύο τις προεγχειρητικές περίοδους, τη μακρά και την βραχία προεγχειρητική περίοδο. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε το δόγμα του strong for surgery, ισχυρή, πώς μπορούμε να κάνουμε τους ασθενείς ισχυρούς για το χειρουργείο. Και τα πράγματα είναι αρκετά απλά, αρκεί να ανατρέξουμε και να δούμε ποιοι είναι οι προδιατηρητικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς μια ομαλή μετεχειρητική πορεία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι η διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος, η απόλυτη ρύθμιση του ζαχάρου και η απόλυτη γνώση των φαρμάκων που ενδεχομένως παίρνει ο άρρωστος παίζουν ένα σημαντικό ρόλο που εξασφαλίζουν μία ομαλή ή μία μη ομαλή περίοδο, εάν αυτά ρυθμιστούν ή δεν ρυθμιστούν ανάλογα. Η ρύθμιση του ζαχάρου είναι εξαιρετικά σημαντική παράμετρος στον καθορισμό μετεχειρητικών επιπλοκών. Επομένως, διατροφή, κάπνισμα, απόλυτη ρύθμιση ζαχάρου και φαρμακά τα οποία παίρνει ο άρρωστος παίζουν σημαντικό ρόλο. Και βέβαια αυτά περιλαμβάνουν και κάποιες άλλες παραμέτρους, όπως παραμέτρους από πλευράς αρρώστου, προβλήματα του αρρώστου, πρόληψη της μετεχειρητικής ψύχωσης και ορισμένες αυτοδιρεκτίβες, δηλαδή προβλήματα που αφορούν τον άρρωστο, όπως είναι η ψυχολογία του, όπως είναι η οικονομική του υγεία, ιδιαίτερα τις ημέρες που βιώνουμε εμείς. Ορισμένες λοιπόν επιπλέον παράμετροι που μπορούμε να εισδύσουμε. Πέρα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα, το Strong for Surgery, έρχεται σε αυτή την περιεγχειρητική διαχείριση του χειρουργικού ασθενούς να προσθεθεί και το πρόγραμμα ενισχυμένης ταχείας ανάρρωσης, το AIRS program, που είναι η ταχεία ανάρρωση, η ταχεία ανάνυψη από το χειρουργείο, ώστε αυτά το οποίο πρόγραμμα καλύπτει τη διεγχειρητική
την μετεκριτική και την, την άμεσα μετεκριτική και την μακρά μετεκριτική περίοδο μετά την έξοδο του αρρώστου από το χειρουργείο. Επομένως έχουμε δύο προγράμματα, το Strong for Surgery, το οποίο ασχολείται με την μακρά και βραχία προεκριτική περίοδο και το Enhanced Recovery Program, το πρόγραμμα ενισχυμένης και ταχείας αποκατάστασης, που καλύπτει την διαχειριστική και την μετεχειριστική περίοδο, είτε άμεση είτε απότερη. Και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, το ERAS Program, περιλαμβάνει όλες αυτές τις παραμέτρους, θα τις απαριθμίσω πολύ γρήγορα, έτσι, είναι η προέκριση από τον αστερίσκο ξεκινάμε, που είναι η προεκριτική συμβουλευτική, δεν χρειάζεται πια καθαρισμός εταίρου, δεν χρειάζεται η προεκριτική φόρτιση με υγρά, παρά μόνο πριν από το χειρουργείο υδαταθρακούχα διαλύματα για να πάρει ενέργεια. Είναι ακριβώς όπως ο δρομέας ετοιμάζεται να τρέξει και πρέπει να φορτώσει με ενέργεια άμεσης καύσης, που αυτό στην προκειμένη περίπτωση μεταφράζεται σε υδαταθρακικά πόματα. Δεν χρειάζεται η ελάχιστα προεκριτική αναισθησία. Επίσης, προτιμάμε την σκληρίδιο υπερηχτική αναισθησία, να προσέχουμε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να χρησιμοποιούμε αναισθητικούς παράγοντες βραχίας δράσης, να αποφεύγουμε όσο γίνεται τα οπιοειδή, να αποφεύγουμε μετεχειρητικά διαλύματα που περιέχουν νάτριο και φωτιστικό ορό, διότι κατά κάποιο τρόπο δημιουργούμε υπερφόρτιση. Επίσης, να προτιμάμε μικρές τομές όπου αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Δεν χρειάζονται πλέον τα levines και οι στόματο-γαστρικοί σωλήνες. Όπως είπαμε, αποφεύγουμε τα οπιοειδή και γενικότερα γρήγορη κινητοποίηση, αφαιρούμε γρήγορα τους καθετήρες και τελικώς αρχίζουμε πολύ γρήγορα την διατροφή από το στόμα. Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα δεν είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί από μόνο του, χρειάζεται μια ομάδα η οποία να είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή αυτών των, και την επιτήρηση αυτού του πρωτοκόλου. Βρέθηκε ότι πραγματικά το σάχαρο του ασθενούς μπορεί να ρυθμιστεί περίπου στο 97% από ότι στην περίοδο πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, ότι οι νοσηλίες μειώθηκε πάρα πολύ ο χρόνος νοσηλείας, από 7,5 μέρες σε 5,5. Επίσης, το κόστος νοσηλείας μειώθηκε και μειώθηκε επίσης πάρα πολύ σε σημαντικό βαθμό η εμφάνιση μετεχειρητικών συμπτικών επιπλοκών από το τραύμα. Στην προ της εφαρμογής αυτού του προγράμματος και στη μετά. Όπως επίσης μειώθηκαν πάρα πολύ και οι αναβολές χειρουργείου. Πριν από την εφαρμογή αυτού του Strong for Surgery και του ERAS, οι αναβολές έφταναν περίπου στο 5%, με την εφαρμογή του προγράμματος μειώθηκαν σημαντικά σε λιγότερο από 1%. Και μόλις πριν από ένα μήνα, σε ένα έγκριτο περιοδικό του Κολεγίου Χειρουργών, δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι παρόλα αυτά ασθενείς οι οποίοι είναι διαβητικοί, έχουν χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα, έχουν μολυσμένα τραύματα, και ιδιαίτερα δε όταν πάσχουν από προβλήματα του ύπατος και κολυφόρων, η πιθανότητα εμείς ως γιατροί να κάνουμε λάθος εκτίμηση και να καταφύγουμε σε λαθασμένες ενέργειες είναι αρκετά σημαντική. Βρέθηκε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άρρωστοι μπορεί να έχουμε εσφαλή κρίση στην διαχείριση της περιεχειρητικής περίοδου. Άρρωστοι με διαβήτη, με αναπνευστικά προβλήματα, με ίκτερο και επίσης ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη προβλήματα με το τραύμα. Και αν τα απομονώσουμε αυτά, το συμπέρασμα που βγήκε από αυτή τη μελέτη είναι ότι τουλάχιστον πριν αποφασίσουμε, έχοντας αυτά τα προβλήματα, να σκεφτόμαστε δύο φορές πριν κόψουμε την μία και μοναδική. Έτσι λοιπόν, καθιερώθηκε αυτό το φάσμα της ασφαλούς διαχείρισης, χρειάζεται όμως και μία ποιότητα. Και η ποιότητα χρειάζεται να διακοπεί και το κάπνισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
στην προεθνική ετοιμασία, ακόμη και αν χρειαστεί ο άρρωστος, εφόσον δεν είναι επίγον βέβαια, ως περιστατικό να παραμείνει και ένα μήνα εκτός καπνού, εκτός καπνίσματος. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά εδραιώθηκε αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε τους ασθενείς μας με έναν τρόπο ασφαλή, αλλά και να υπάρχει και μία ποιότητα και να προσπαθούμε αυτή την ποιότητα να την βελτιώνουμε συνέχεια. Και αφορμή για όλα αυτά, αυτή τη φιλοσοφία δηλαδή, αυτό το ρεύμα της ασφάλειας και της ποιότητας, η αφορμή ξεκίνησε πριν την περασμένη δεκαετία, νομίζω τον περασμένο αιώνα, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν είχαμε ένα από τα πιο θανατηφόρα αεροπορικά ατυχήματα κάπου στα Κανάρια νησιά, θα το θυμάστε ασφαλώς αρκετοί από εσάς, εγώ το θυμάμαι, όταν δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο διάδρομο ενώ τροχοδρομούσαν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 580 επιβάτες. Και η αιτία, όταν έγινε ο έλεγχος και βρέθηκε η αιτία, ήταν η κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών, μεταξύ των δύο πιλότων και μάλιστα ο ένας εξ αυτών φάνηκε ότι ήταν άρρωστος και είχε έρθει από το νοσοκομείο για να πετάξει. Έτσι λοιπόν αυτό ταρακούνησε την βιομηχανία της αεροπορίας και άρχισε να σκέφτεται και να εφαρμόζει προγράμματα ασφαλούς διαχείρισης των πτήσεων. Και να επινοεί και να εφαρμόζει συστήματα ασφάλειας για την ασφαλή διαχείριση όχι μόνο των μεγάλων αλλά και των μικρών αεροπλάνων. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με την ιατρική και με τη χειρουργική. Και όμως φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση και μάλιστα δυναμική σχέση μεταξύ αεροπορίας και χειρουργικής, διότι πρόκειται για δύο επαγγελματικούς χώρους οι οποίοι είναι ανάλογες δυναμικής. Είναι επαγγέλματα υψηλού κινδύνου που διεκπεραιώνονται με τη βοήθεια πολύπλοκων συστημάτων και οι επαγγελματίες στους χώρους αυτούς ή πρέπει να είναι άτομα ευφυή. Να δούμε μερικές διαφορές. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά στην πρόσληψη προσωπικού στην αεροπορία. Στην αεροπορία γίνεται αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων ενός υποψήφιου πιλότου και γίνεται ένα σενάριο σε εξομοιωτή. Για την πρόσληψη ενός χειρουργού αρκούν κάποιες συστατικές επιστολές, μία συνέντευξη λοιπόν, μη δομημένη, άντε και στο τέλος να πάμε για ένα τραπέζι, να φάμε σε ένα τραπέζι. Μετά την πρόσληψη, ο νεοπροσληφτής στην αεροπορία αξιολογείται με μία πτήση υπό εποπτεία, δεν πετάει ποτέ μόνο στην πρώτη κάποιες αρχικές πτήσεις. Στη χειρουργική υπάρχει ελεύθερη άνευ εποπτείας, κλινική και εγχειρητική δραστηριότητα του νεοπροσληφθέντος ιατρού. Το δόγμα στην αεροπορία είναι να είναι κανείς ασφαλής, δηλαδή ασφαλής εκτέλεση μιας πράξης, ενώ το δόγμα στη χειρουργική είναι να είναι κανείς σωστός, δηλαδή να επιβεβαιώσουμε, να κάνουμε documentation της πράξης. Στην αεροπορία πάνω από τα 10.000 πόδια απαγορεύονται συζητήσεις, εκτός και αν αυτές έχουν σχέση με την ασφάλεια της πτήσεως. Στη χειρουργική συμβαίνει κάτι ανάλογο. Στην αεροπορία επίσης υπάρχουν κανόνες για λήψη μιας απόφασης στη διαχείριση ενός επίγοντος περιστατικού, που είναι ένα βιβλίο που είναι πάντα δίπλα στους χειριστές και οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό κάθε φορά που έχουν ένα πρόβλημα. Στη χειρουργική, στην περίπτωση ενός επίγοντος περιστατικού, η λήψη απόφασης στηρίζεται στη μνήμη και στη γνώση του χειρουργικού. Δεν υπάρχουν ακόμη αυτά τα θεσμοθετημένα βιβλία αναφοράς. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι στην αεροπορία κατάφεραν όλα αυτά τα προβλήματα που ενέπειταν κατά καιρούς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, μια υποδομή η οποία είχε διαδικασίες και οι οποίες διαδικασίες έφεραν στο αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει ή πρέπει να συμβαίνει και στη χειρουργική. Πρέπει να υπάρχει μια υγιής δομή, οργανωτική, και επίσης να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες διαχειρίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό και οι διαδικασίες αυτές να φτάνουν στο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για το αποτέλεσμα μιας χειρουργικής πράξης, το αποτέλεσμα μιας χειρουργικής πράξης, είτε αυτό είναι καλό είτε δεν είναι το επιθυμητό, πίσω από αυτό το αποτέλεσμα κρύβεται ένα ολόκληρο σύστημα,
το οποίο ξεκινάει από την οργάνωση του νοσοκομείου, από τις δομές πάνω στις οποίες στηρίζεται και λειτουργεί, από διαδικασίες οι οποίες διαχειρίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό, από ορισμένους αμυντικούς φραγμούς για να έχουν το αποτέλεσμα. Ναι, υπάρχει πράγματι μία σχέση μεταξύ της αεροπορίας και της χειρουργικής, είναι ακριβώς αυτά τα ίδια συστατικά που συνθέτουν που φτάνουν στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ξανά για να κάνουμε μια πιο αναλυτική προσέγγιση, έχουμε την οργάνωση, το χώρο εργασίας, το ανθρώπινο δυναμικό, τους αμυντικούς φραγμούς που ελέγχουν και το αποτέλεσμα. Αυτό το κομμάτι δεν είναι πάντοτε ορατό, είναι το τυφλό άκρο της διαδικασίας. Εκείνο που φαίνεται είναι το οξύεχμο. Αυτό που φαινόμαστε εμείς, οι νοσηλευτές, οι αναισθησιολόγοι, οι χειρουργοί και οι οποίοι εισπράττουμε την πίστοση του καλού ή του κακού αποτελέσματος. Στην ουσία όμως υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα πίσω από αυτά, τα οποία επίσης συμμετέχουν, αφανώς όμως, αλλά συμμετέχουν. Και αυτή λοιπόν είναι η αμυντική φραγμή, ακόμη και αν γίνει κάποιο λάθος σε ένα από αυτές τις διαδικασίες ή σε ένα από αυτές τους παράγοντες, παραμέτρους, πάντα υπάρχουν στο τέλος, θα μιλήσουμε για αυτούς, αμυντικοί φραγμοί, οι οποίοι μας εξασφαλίζουν το καλό αποτέλεσμα. Και αυτό συμβαίνει πάντα, δεν συμβαίνει πάντα δυστυχώς, διότι καμιά φορά είτε από έλλειψη αμυντικών φραγμών, είτε από κακή συγκυρία συμπτώσεων, το σφάλμα, το οποίο μπορεί να έχει ξεκινήσει από κάπου από προηγούμενες διαδικασίες, μπορεί να φτάσει και να δώσει ένα κακό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το μοντέλο του ελβετικού τυριού, όπου μπορεί η εσφαλερή διαδικασία να ξεκινήσει από πολύ πριν, είτε από την οργάνωση, είτε από το χώρο εργασίας, είτε από το ανθρώπινο δυναμικό, να έχουμε ελλειπείς αμυντικούς φραγμούς και να έχουμε στο τέλος αυτό το αποτέλεσμα. Και μία άλλη έκδοση αυτού του μοντέλου του ελβετικού τυριού. Βλέπετε, για να συμβεί το ιατρικό σφάλμα, για να συμβεί αυτό που λέμε ιατρικό σφάλμα ή να συμβεί μια επιπλοκή, θα πρέπει αυτό να έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς και να έχει διαπεράσει και να έχει καταφέρει να φτάσει στο στόχο και να δώσει το αποτέλεσμα. Είναι περίπου σαν και αυτή εδώ την φωτογραφία, όπου αυτοί οι αφελείς και ευσυνείδητοι εργάτες τελικά βρίσκονται στο κενό, διότι κάποιοι δεν στήριξαν ή δεν φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα καλό infrastructure, μια καλή υποδομή. Όχι πάντα συμβαίνει έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες για να συμβεί ένα ατύχημα και όχι μόνο από αυτούς τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι στο ξύεχμο άκρο της διαδικασίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δανειστούμε κάποια στοιχεία από το σύστημα αυτό ασφάλειας και να γίνουμε πιο ασφαλείς και να βάλουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας στην καθημερινότητά μας. Αυτό που έγινε στην αεροπορία είναι επιπέδωση ιεραρχίας, ενθάρρυνση νεωτέρων να εκθέτουν τους φόβους τους και εκπαίδευση των μεγαλύτερων να ακούν τα προβλήματα. Μέχρι πριν συμβούν αυτά τα ατυχήματα στην αεροπορία, ήταν πάρα πολύ δύσκολο κανείς να μιλήσει στον πιλότο. Δεν ήταν εύκολο. Επιπέδωση ιεραρχία σημαίνει ότι ο μικρότερος στην ιεραρχία μπορεί να προσεγγίσει, να πει αυτό που βλέπει, αυτό που νομίζει ότι δεν είναι καλό και να έχει την ίδια αξία με αυτό που θα του πει και ο άμεσος συνεργάτης. Επομένως, επιπέδωση ιεραρχίας σε ένα σύστημα ασφάλειας θεωρείται πολύ βασικό. Το άλλο βασικό είναι αυτό το briefing, η ενημέρωση πριν από κάθε πτήση ή από κάθε χειρουργείο. Το checklist που υπάρχουν οι διαδικασίες και η ενθάρρυνση συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Τι είναι λοιπόν, τι περιλαμβάνει το briefing. Το briefing περιλαμβάνει, διευκρινίζει ποιος ηγείται στην ομάδα, ανοίγει διάβληση επικοινωνίας μεταξύ των μελών, προετοιμάζει την ομάδα για τη ροή της επέμβασης και
και επίσης προετοιμάζει τα μέλη της ομάδας για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων. Το brief στο χειρουργείο τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μπορεί να περιλαμβάνει τη ροή της επέμβασης και πιθανές επιπλοκές, προβλεπόμενα στάδια επέμβασης και εναλλακτικές εγχειρητικές τεχνικές. Αυτές δεν θα πρέπει να είναι μόνο στο μυαλό του χειρουργού, θα πρέπει να επικοινωνούνται και θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες και το νοσηλευτικό προσωπικό να είναι κοινωνός αυτού του προβλήματος. Και το briefing, αυτό το λιγόλεπτο, τα 5 λεπτά την ώρα που πλαινόμαστε, να πούμε τι θα κάνουμε ή εάν πούμε αυτό, τι εναλλακτικές λύσεις έχουμε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας διασφαλίζει από πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες και από πολλά ανεπιθύμητα συμβάντα. Ώστε λοιπόν το checklist επιβεβαίνει ότι όλα είναι έτοιμα, για παράδειγμα η προχειρητική ετοιμασία, τα βιωτικά, εργαλεία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή την ας πούμε λαπαροσκοπική κοιλή που μας λίγους μήνες πριν κάποιος συνάδελφος μας μίλησε εδώ για το TEP. Στο εξωτερικό, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει, που θέλουν, απαιτούν δίπλα στο τραπέζι, υπάρχουν τα εργαλεία, να υπάρχουν και σετ αγκιοχειρουργικής. Ο κίνδυνος να τρωθεί ένα αγκείο κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επέμβασης δεν είναι αμεληταίος, αλλά εάν ψάξει εκείνη την ώρα και ζητήσει τον δίσκο των αγκείων, αυτά τα 3 λεπτά, τα 5 λεπτά τα οποία θα κάνει η αδερφή να τρέξει να το φέρει, είναι πάρα πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα να σου έχει ανοίξει το λαγόνιο, μια λαγόνιος αρτηρία ή μια λαγόνιος φλέβα. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εκτίθενται σε αυτό το briefing και βέβαια τα συστατικά στοιχεία ενός ιατρικού σφάλματος είναι αυτά τα 3 βασικά, το σύστημα, ο γιατρός και ο ασθενής, τα οποία μπορεί να αναλυθούν σε νοσοκομείο, τεχνολογία, στην ομάδα, στην εκπαίδευση του χειρουργού, στις γνώσεις, στις επιδόσεις, στις δεξιότητες. Δηλαδή υπάρχει ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα, το οποίο τελικώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς, αν μπορούμε να το βάλουμε σε μία ιεράρχηση, για να μπορούμε να κάνουμε και μια συστημική ανάλυση και να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, η συστημική προσέγγιση του σφάλματος είναι κάτι που πρέπει να γίνεται και που στοχεύει στο να κατανοήσουμε για ποιο λόγο έγινε το σφάλμα, για ποιο λόγο διαπήθηκε το τραύμα, να εντοπίσουμε τη μη ασφαλή πράξη και επίσης να εντοπίσουμε τις συνθήκες. Θυμάμαι από παλιά όταν ήμουν ειδικευόμενος ακόμη, που κάναμε τέτοια συζήτηση επιπλοκών και που όταν είχαμε μία διαπίση τραύματος, αναλύσαμε γιατί είχαμε τη διαπίση του τραύματος. Και βρέθηκαν πάρα πολλά αίτια. Ο κύριος Πλατανιώτης, με τον οποίο συνυπήρξαμε ειδικευόμενοι, θυμάται ακριβώς εκείνες τις πολύ εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις θνητότητας, νοσηρότητας, που συνήθως εμείς ειδικευόμενοι δεχόμαστε και τον κόλαφο ότι εμείς φταίμε για τη διαπίση, γιατί τραβούσαμε πολύ δυνατά το άκιστρο και αυτό κακοποιούσε το λίπος, το οποίο λίπος είναι ανάγκης ιστός και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το σεβόμαστε. Θέλω να πω ότι για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Αρκεί να ψάξουμε να τη βρούμε. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να ψάξουμε να τη βρούμε και κυρίως δεν είναι εύκολο να συνετιστούμε από αυτή το σφάλμα. Βλέπετε, η ανάλυση σφάλματος στην αεροπορία σε τι διαφέρει από την ανάλυση ενός σφάλματος στον χώρο της υγείας. Στην αεροπορία υπάρχει no blame, no shame. Οι επιτροπές που γίνονται για να διερευνήσουν ένα ατύχημα ή ένα συμβάν, η διαφορά μεταξύ ενός ατυχήματος και ενός συμβάντος είναι ότι στο συμβάν δεν υπάρχει νεκρός. Στο ατύχημα υπάρχει νεκρός. Κυρία Σκεφάκα ξέρει πολλά περισσότερα, αλλά υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει απόδοση ευθύνης. Δεν τιμωρείται αυτός ο οποίος πιστώνεται με το σφάλμα. Απλώς παραδειγματίζεται και κυρίως παραδειγματίζονται οι επόμενοι να μην το επαναλάβουν. Το σφάλμα εφαρμόζεται στην πράξη. Αυτό που συμπεραίνουν ότι είναι αιτία, το εφαρμόζουν. Και θα σας πω πάλι ένα απλό παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια, όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο, έχουν προσέξει ότι στις οδηγίες είναι ότι όταν όμοι γίνεται εκείνη κακό, θα ανάψουν κάτι φωτεινές λωρίδες κάπου στο διάδρομο. Αυτό ξέρετε πώς προέκυψε. Από ένα ατύχημα που είχε γίνει στη Ρώμη, στην Ιταλία βασικώς, δεν θυμάμαι αν ήταν στη Ρώμη, όπου βρέθηκε ότι επειδή υπήρχε καπνός μέσα στην καμπίνα και δεν μπορούσαν να δουν την έξοδο οι επιβάτες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πάρα πολλά θύματα, πέθαναν οι άνθρωποι από ασφυξία μέσα εκεί, ότι αν έβλεπαν, ήταν σημαίνει όλοι κάτω και ακολουθούσαν την υποτιμή λωρίδα, θα τους οδηγούσε στην πόρτα εξόδου.
Από τότε λοιπόν καθιερώθηκε στην πορεία και ανάβουν αυτοί οι φωτεινοί διάδρομοι, κάτω οι φωτεινές λωρίδες που οδηγούν στις θύρες εξόδου. Για το ενδεχόμενο ότι μπορεί με τον καπνό να μην βλέπουμε να βγούμε. Τόσο απλό πράγμα, τόσο χρηστικό όμως και τόσο σωτήριο. Αν θέλω λοιπόν να αναλύσω μετά από τις λεπτομέρειες ένα ιατρικό σφάλμα ή μια ιατρική επιπλοκή, υπάρχει αυτό το περίφημο διάγραμμα του ψαροκόκαλου. Το οποίο διάγραμμα παίρνει υπόψη του αυτές τις παραμέτρους. Δηλαδή μετράει το υλικό, το προσωπικό, το περιβάλλον, τις διαδικασίες και την πολιτική. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βρούμε κάποια αιτία η οποία μπορεί να οδηγήσει στο να βρούμε τι έφταξε για αυτή την, για την επιπλοκή η οποία μας συνέβη. Ακόμα πιο πολύπλοκο, αλλά σας λέω μην μπείτε στη διαδικασία. Εδώ λοιπόν θέλω να αναλύσουμε γιατί είχαμε SSI, surgical site infection, είχαμε μία λίμωξη χειρουργικού τραύματος, μία διαπίεση τραύματος. Κοιτάξτε πόσοι παράγοντες μπορεί να, να αναλυθούν και μπορεί να συμμετάσχουν. Από την εξαιρετική τεχνική, έτσι, εάν έγινε ριντόζιν, εάν η ανισολόγος έβαλε ξανά τα αντιβιωτικά σε μία πολύ ωραία επέμβαση την ώρα που έπρεπε, η εγχειρητική τεχνική, εάν έγινε σωστά η προετοιμασία του δέρματος, επίσης οι αποφάσεις, όλα αυτά δηλαδή τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος που έχουν αποστηρωθεί, είναι μια δεδαλώδης διαδικασία που δεν χρειάζεται προς Θεού σε καμία περίπτωση, απλώς μόνο δειγματοληπτικά, για τον, ας πούμε, οι παράμετροι που παρεμβαίνουν σε μία επέμβαση είναι οι άνθρωποι, το team δηλαδή, η εγχείρηση, τα γεγονότα, οι διαξιότητες, η απόδοση, η διαδικασία λήψης μιας απόφασης, γιατί αυτό και όχι εκείνο, και το περιβάλλον. Και εδώ πάλι ένα άλλο παράδειγμα, πάλι με την αρχή του ψαροκόκαλου, που είναι η root ανάλυση, δηλαδή να πάμε στη ρίζα του κακού, αυτό σημαίνει root causes, να πάμε στη ρίζα του κακού για να μην επαναληφθεί. Εδώ λοιπόν είχαμε μια ανθρωποπλευρίτιδα, ή μπορεί να έχουμε μια ανθρωποπλευρίτιδα, ένα απλό κλινικό μετεχειρητικό πρόβλημα, το οποίο αν θέλουμε να αναλύσουμε από το περιβάλλον, από εάν έχουμε αρκετά μηχανήματα αυτά τα οποία ασκούν πνευματική πίεση διαδοχικά αυξανόμενη στα κάτω άκρα, εάν ο γιατρός έγραψε σωστά τις οδηγίες για την πυκτική αγωγή, ή αν τις ξέχασε, ή αν εφαρμόστηκαν. Επομένως υπάρχουν για τα απλά αυτά που εμείς θεωρούμε. Εντάξει, μπορεί και να θα περάσει σε 2-3 μέρες, όμως αυτά αυξάνουν τον χρόνο νοσηλείας, αυξάνουν την οσιρότητα και μειώνουν την ποιότητα της χειρουργικής πράξης. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πούμε και στον επίλογο όλης αυτής της ομιλίας, με το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, τουλάχιστον πώς μπορούμε να βάλουμε λίγο, πώς να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Τα βασικά συστατικά που πρέπει να χαρακτηρίζουν την πορεία μας ως γιατρών είναι πέραν από την φροντίδα των ασθενών, την ιατρική γνώση, τον επαγγελματισμό, την επικοινωνία μεταξύ μας, την ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ, όχι μόνο μεταξύ ημών, αλλά και μεταξύ ημών και των ασθενών. Είναι και αυτό που έχω βάλει με κόκκινα γράμματα, είναι η μάθηση, η πληροφορία, δηλαδή η νέα γνώση, την οποία αναπτύσσουμε μέσα από την καθημερινή άσκηση της ιατρικής ή της χειρουργικής, από την κλινική μας παρουσία. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να αποκτήσουμε νέα γνώση, είτε βασίζεται αυτή στο πρόβλημα του ασθενού, είναι αυτό που λένε patient-based learning, έτσι ο άρρωστος είναι ένα επιστημονικό κεφάλαιο, το οποίο μας μαθαίνει καθημερινά, ή από την επιπλοκή, είναι complication-based learning. Και πώς μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την επιπλοκή σαν, για να μάθουμε. Από παλιά υπήρχε αυτό το δόγμα ότι αν ένας χειρουργός στην αρχή της χειρουργικής σταδιοδρομίας εκτεθεί στην ανάλυση μιας χειρουργικής επιπλοκής κατά τρόπο εκπαιδευτικό, η πιθανότητα να συμβεί η ίδια επιπλοκή στο μέλλον μειώνεται σημαντικά. Δεν θα πω στη διαδικασία πώς γίνεται η συζήτηση επιπλοκών, προς Θεού είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εκείνο όμως το οποίο συνάγεται είναι ότι η συζήτηση νοσηρότητας και θνητότητας ουσιαστικά αποτελεί εν δυνάμει μια συζήτηση ποιοτικής βελτίωσης. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και βέβαια για όσους είναι μέλη του Κολεγίου Χειρουργών,
το Αμερικανικό Κολεγίο Χειρουργών, που είναι ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός, έχει ήδη προβλέψει και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το Surgeon Specific Registry, δηλαδή το ειδικό αρχείο για χειρουργούς, όπου ο καθένας, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν θέλεις, εσύ, μπορείς να μπει στην πλατφόρμα και να αρχειοθετήσεις τα περιστατικά σου. Με όνομα, εσύ τα αρχειοθετείς με το όνομά τους, με ένα ID, τα οποία μπαίνουν σε μια κοινή δεξαμενή, εκεί χάνουν την ταυτότητά τους και γίνονται απλώς νούμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα προσωπικών δεδομένων σε καμία περίπτωση. Και αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα από αυτή την πλατφόρμα, ένα από το οποίο είναι να αυτοεκπαιδευτείς. Αυτοεκπαιδευτείς, να δεις πού πας. Εσύ ως μονάδα, εάν δεν θέλετε να συζητήσετε τις επιπλοκές στο τμήμα, στην κλινική, στο νοσοκομείο. Και θα σας πάρω ένα παράδειγμα. Αυτό λοιπόν μπορείς να κάνεις από αυτή την πλατφόρμα είναι να πάρεις διάφορες πληροφορίες, μία εκ των οποίων είναι αυτή την οποία έχω πάλι βάλει στην κόκκινη καμπύλη, όπου μπορείς να συγκρίνεις τα αποτελέσματά σου με τα αποτελέσματα άλλων συναδέλφων από τον κόσμο, όπως επίσης και αποτελέσματα νοσοκομείων, τα οποία είναι σε αυτό το πρόγραμμα και τα οποία δίνουν μεγάλα νούμερα. Είναι αυτό που ακολουθούν το πρόγραμμα, το NSQIP, το National Surgical Quality Improvement Program, το οποίο για να το ακολουθήσεις πρέπει να πληρείς πολύ αυστηρές, πολύ βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να διαχειρίζεσαι τους ασθενείς. Βάζοντας λοιπόν εγώ τα περιστατικά μου των τελευταίων 8 ετών, περίπου 1400, έχω κλείσει τα μάτια εδώ, βλέπετε ότι μου δίνει ότι η θνητότητά μου για τα 1400 περιστατικά από το νοσοκομείο μεταξά που υπηρετούσα και τώρα βέβαια τελευταία από τα περιστατικά είχα 13 θανάτους. Μου πέθαναν 13. Ένα ποσοστό στο σύνολο των περιστατικών με 1%. Αυτό δεν ξέρω αν είναι λίγο ή πολύ, μπορεί να είναι και πολύ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάτι να κάνω. Έχω μεγάλη θνητότητα ή έχω μεγάλη νοσηρότητα, θα πούμε παρακάτω. Απλώς δεν θέλω να σας βάλω στην... Πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια που δείχνει τα δικά μου περιστατικά, που είναι η πρώτη στήλη, με άλλα περιστατικά, τα οποία είναι το SSR, δηλαδή άλλη χειρουργή όπως εγώ, που είναι πολλές χιλιάδες, είναι 47, τα περιστατικά μου είναι περίπου 1400, και εδώ είναι 47.000, και κάπου 133.000 από το NSQIP, το πρόγραμμα. Και βλέπω ότι η θνητότητά μου είναι 0,9% σε σχέση με 0,6% και 1%. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι 0, το ευθέω είναι να είναι 0. Δεν ήταν 0. Και από εδώ και πέρα μπορώ να δω τι έφτεξε, πώς μπορώ να γίνω, πώς μπορώ να βελτιωθώ, πώς μπορώ να γίνω καλύτερος. Υπάρχουν, απλώς δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Όπως επίσης και οι μέρες νοσηλείας. Οι μέρες νοσηλείας, βλέπετε ότι ακόμη δεν είχα εγκορπώσει την λαπαροσκοπική σε πολλές ενδείξεις, αλλά εδώ έχω 5 μέρες μέσω χρόνου νοσηλείας σε σχέση με 2 μέρες μέσω χρόνου νοσηλείας. Που σημαίνει ότι πρέπει να να ενστερνιστώ τη νέα τεχνολογία, την λαπαροσκοπική χειρουργική και όχι μόνο στις στις ενδείξεις που συνήθως κάνουμε, αλλά ακόμα πιο πολύ. Διότι η λαπαροσκοπική χειρουργή, η χειρουργική ελαχής της καρπόσεως, ένα από τα συν που έχει να μειώνει το χρόνο νοσηλείας. Και βεβαίως, εάν κανείς θέλει να το κάνει μόνος του αυτό και δεν θέλει, μπορεί και δεν θέλει να μπει σε πλατφόρμες, μπορεί να κάνει αυτή την αναλογή, να δει αν είναι πόσες οι επιπλοκές είχε και θανάτους σε σχέση με το αναμενόμενο από βιβλιογραφικές πηγές και να δει αν είναι ένας καλός ή όχι καλός performer, δηλαδή λειτουργός, χειρουργός. Έτσι λοιπόν, κατεβαίνοντας ξεκινώντας μια χειρουργική πράξη, θα πρέπει να έχουμε κατά νου όχι μόνο την είσοδο στην ανάνυψη, αλλά και την είσοδο σε έναν άλλο μη επιθυμητό χώρο και να έχουμε λάβει όλες τις προφυλάξεις και να εφαρμόσουμε αυτά όλα τα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ο άρρωστος πράγματι θα πάει στην ανάνυψη με προοπτική μιας καλής και ανεπίπλοκης μετεχειρητικής πορείας και περιτυλίγοντας όλα αυτά σαν το μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε πράγματι να έχουμε checklist, χρειαζόμαστε να έχουμε να ακολουθούν οι διαδικασίες αεροπλάνου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να συζητάμε τις επιπλοκές νοσηρότητας και θνητότητας, να επικοινωνούμε και να έχουμε ομάδα εργασίας,
Και επίσης ότι σήμερα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Η ασφάλεια του ασθενούς κατά τη διάρκεια της στη χειρουργική πράξη έχει αλλάξει, και ενώ ο χειρουργός του 20ου αιώνα ήταν αυτόνομος, στον 21ο πρέπει να γίνει συνεργατικός και να είναι εγκορπωμένος σε μία ομάδα. Το σόλο, η μοναδικότητα, η αυθεντία του ενός έχει αντικατασταθεί από την ομάδα εργασίας. Η συνεχής μάθηση έχει γίνει συνεχής βελτίωση. Η αυτοεμπιστοσύνη που είναι καλό να την έχουμε, αλλά δεν είναι αρκετή. Πρέπει να γίνει συζήτηση με την ομάδα και επομένως και πολλά άλλα μέλη να συμμετέχουν σε αυτό. Και παίρνω σαν παράδειγμα, νομίζω ότι το νοσοκομείο μας αυτό εδώ τηρεί αρκετά από αυτά τα οποία είπα, και το Ογκολογικό Συμβούλιο πράγματι είναι ένας πάρα πολύ υγιής θεσμός που λειτουργεί και που δείχνει και την ποιότητα, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορεί, στο συγκεκριμένο χώρο. Και βέβαια η γνώση σήμερα είναι βασική, η γνώση του παρελθόντος πρέπει να γίνει αλλαγή. Αλλάζουμε, γινόμαστε καλύτεροι, όχι ότι πάβουμε να μαθαίνουμε, αλλά πλέον ο στόχος είναι η βελτίωση και η αλλαγή, η εγκόλπωση, καλός ή κακός, της νέας τεχνολογίας. Και αυτό αφιερωμένο στην κυρία Σιαφάκα, εξαιρετικά, που αγαπάει τη Σύρο, το κίνημα. Ευχαριστώ πολύ.